Ο ΣΥΡΙΖΑ για πάρα πολλά χρόνια, η υποτιθέμενη φιλοπεριβαλλοντική πολιτική δύναμη, δεν έκανε τίποτα απολύτως σε θεσμικό επίπεδο ώστε να παντρέψει και την ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος. Κάτι το οποίο επιτυγχάνεται με αυτό το νομοσχέδιο. Και όλα αυτά τα οποία είπε προηγουμένως δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Και να κλείσω, Λοιπόν. θυμάμαι, γιατί έχω θητεύσει ως Υπουργός Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Αναπληρωτής πριν από 4-5 χρόνια. Γνωρίζω εκ των έσω αυτή την υποκριτική τάση του ΣΥΡΙΖΑ να το παίζει, να το πω έτσι λιγάκι λαϊκά, φιλοπεριβαλλοντολόγος, και όταν έρχεται σε θέση διακυβέρνησης να πάρει τα εντελώς τα αντίθετα. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη τα είδαμε αυτά. Σταθμός μεταφόρτωσης πήγε να γίνει. Σταθμός μεταφόρτωσης, κυρία Μαυραγάνη, πήγε να γίνει στην Δυτική Θεσσαλονίκη. ΣΜΑ, το πλέον φιλοπεριβαλλοντικό έργο, και θα χάνονταν 8 εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκού πόρου. Και ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει μείνουμε, κατεβάσει λοιπόν, και τα σε παιδιά αυτό. ακόμα για να Ελάτε καταστρέψουν λοιπόν, το υποτίθεται σχολιάστε και αυτό για να προλάβουμε να πάρουμε μια απάντηση τέλος. Και επτά Εγώ ξέρω ότι όσον οι αφορά το ηγεστικές ΣΜΑ, τεγνώσεις αν κρίθηκαν θυμάμαι αντισταγματικές, καλά, εγώ αυτό κύριε ξέρω. Καλαφάτη, Ενώ ο παρόλο νόμος που είναι διαδαθέν, δική σα αφού ήταν και δικός μου νόμος, παρόλο, κρίθηκε στην κύριε Αθήνα. Καλαφάτη. Με αυτά που άκουσα από τον κύριο Ζαχαριάδη και σε σχέση με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, φοβάμαι ότι καλωσορίζω με τον ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτου 2015 εποχή. Ένας ΣΥΡΙΖΑ από τα παλιά. Και αυτό, ξέρετε, δεν είναι θετικό στοιχείο. Να πω μόνο, για να κλείσω, γιατί σέβομαι και τον χρόνο, ότι η κυβέρνηση για τη διαχείριση αυτής της κρίσης έχει πάρει τα εύσημα όχι μονάχα από τους πολίτες, όπου έχει την χάνει της αποδοχής του 80% όσον αφορά τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν, αλλά και από το εξωτερικό. Κλείνω με την επισήμανση και την υπενθύμηση ότι ο ίδιος ο ΩΣΑ έχει αναδείξει την χώρα μας, ιδιαίτερα όσον αφορά την ψηφιακή αναβάθμιση και την χρήση των μέσων νέας τεχνολογίας, ως παράδειγμα προς μίμηση για όλες τις άλλες χώρες. Και αυτό είναι μια παρακαταθήκη, δηλαδή η χρήση των νέων τεχνολογιών, το γεγονός ότι μπήκε στα σπίτια μας η τηλεεργασία, η τηλεεκπαίδευση, ότι κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη η νέα τεχνολογία, αυτό είναι μια παρακαταθήκη για το μέλλον και είναι μια προϋπόθεση και ένα εχέγγυο για μια νέα σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ πολίτη και κράτους, μεταξύ πολίτη και πολιτικής, και αυτή είναι μια νέα επένδυση για το μέλλον.